Δύο θανατηφόρα τροχαία και αρκετοί τραυματισμοί με τη χρήση ηλεκτρικού πατίνιου έχουν σημειωθεί στη χώρα μας τον τελευταίο χρόνο, με το πρώτο θανατηφόρο τροχαίο να καταγράφεται στοιχείο, ενώ το δεύτερο σημειώθηκε πρόσφατα στη Χερσόνησο με το θάνατο του 11χρονου Λεωνίδα. Θα πρέπει να παλέψουμε για να λάμψει η αλήθεια, τονίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Σως Τροχαία Εγκλήματα, ο οποίος καλεί όλες τις συλλογικότητες να σταθούν αλληλέγγυοι στην οικογένεια του Λεωνίδα. Το περιστατικό αυτό που έγινε στη Χερσόνησο, δηλαδή πραγματικά είναι ένα έγκλημα. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ονοματεπώνυμο ευθύνης. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, ένα 11χρονο παιδί, έχασε τη ζωή του πριν ακόμα ξεκινήσει τη ζωή του, από αμέλεια της πολιτείας, ακόμα και της κοινωνίας. Παρά τις πιέσεις των αρμοδίων για να υπάρξουν ειδικοί κανόνες για τους χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών και όχι μόνο, μόλις χθες παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών. Μπήκαν κάποιοι κανόνες οι οποίοι είναι η αρχή. Θεωρούμε ότι θέλει πολλή δουλειά, ούτως ή άλλως και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι κανόνες όσον αφορά τη μεταφορά των ατόμων με πατίνι και ηλεκτροκίνητων οχημάτων δεν είναι ακόμα σε πολύ υψηλό βαθμό ελέγχου και κανόνων, όμως είναι η αρχή για να μπορέσουμε να εισάγουμε αυτό το μεταφορικό μέσο στη ζωή μας. Από εδώ και πέρα πρέπει η πολιτεία να καταλάβει ότι τα οχήματα αυτά στο υπάρχον οδικό δίκτυο και με ταχύτητες που λέει 50 χιλιόμετρα πάλι θα προκαλούν τροχαία και θα χάνονται νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι. Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την απαγόρευση οδήγησης ποδηλάτου ή ηλεκτρικού πατινιού στο δρόμο από παιδιά που είναι μικρότερα των 12 ετών χωρίς την παρουσία συνοδού τουλάχιστον 16 ετών, αλλά και την υποχρεωτική χρήση του κατάλληλου κράνους και ορατού εξοπλισμού για τη νύχτα. Δηλαδή ακόμα και αυτό που λένε τώρα για 50 χιλιόμετρα, μα είναι δυνατόν το πατίνι με νέα παιδιά να εμπλέκονται στη κυκλοφορία σήμερα χωρίς υποδομές? Αυτά τα οχήματα μπορεί να είναι χρήσιμα, αλλά χρειάζονται υποδομές. Θα πρέπει να μπει ένα πλαφόν το οποίο κατά τη δική μας κρίση θα πρέπει να είναι πάνω από 15 χρονών. Εκεί πέρα θα έχουν πάρει κάποιες πληροφορίες, θα έχουν δοθεί κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Στην εποχή της κλιματικής αλλαγής, όπου προωθούνται γενικά οι εναλλακτικές μορφές μετακίνησης, όπως η ηλεκτροκίνηση και το ποδήλατο, το Υπουργείο μας θέτει στο επίκεντρο του σχεδιασμού του τον ανασχεδιασμό του θεσμικού πλαισίου για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Κάνουμε πιο απλές και πιο φιλικές τις διαδικασίες εκπόνησης, εξέτασης, έγκρισης, παρακολούθησης και εποπτείας των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας.